Ευρώπη! Το ποσοστό που πετύχατε, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, αλλά ένα ευχαριστώ δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που κάνατε. Συγχαρητήρια! Στην παράταξη ήδη τα συμμαχία για το αύριο. Συγχαρητήρια! Στην παράταξη ήδη 36. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Συγχαρητήρια στο συναδελφό και φίλο μου τον Ανδρία Παπαδάκο. Απόψε έπεσε ένα καθεστώς. Έπεσε το καθεστώς μου τώρα. Τελείωσε. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Από αύριο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Όλοι μαζί για να φτιάξουμε πάλι το Δήμο μας. Η συγκίνησή μου είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω τα λόγια, δεν φτάνουν να περιγράψω τη χαρά μου. Τα λόγια δεν φτάνουν να περιγράψω τη χαρά μου. Δικαιωθήκατε για τον αγώνα σας. Δικαιωθήκαμε για τον αγώνα μας. Και οι δύο παρατάξεις έδωσαν έναν άγιστο αγώνα. Χρησιμοποίησαν θεμητά και αθέμητα μέσα. Αλλά παρόλα αυτά είσαστε νικητές! Είμαστε νικητές! Σας αγαπάω όλους. Η Ήρυνα τους φοράει όλους. Εγώ και ο Αντρέας είμαστε εδώ να σας ευχαριστήσουμε και να σας πούμε ότι θα δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε το καλύτερο για το Δήμο μας. Και τώρα ακούστε και τον Ανδρέα που συντηγμένος δεν μπορεί να κρατηθεί. Ανδρέα φίλε, αδερφέ, καλόν αγώνα από εδώ και πέρα για το καλύτερο της Ήλιδας. Φίλοι μου αγαπημένοι, σας θεωρώ φίλους. Δεν είμαστε απλώς συνδημότες, είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα. Και έτσι θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι που αρχίσαμε, να αλλάξουμε τον τόπο. Δεν θα ασχοληθώ με κανέναν, όπως έστωσα και κοιμήθηκα. Το μόνο που θα πω, τα λεφτά δεν κάνω τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κάνει τα λεφτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε μαζί μας και σε μένα και στον Χρήστο στις παρατάξεις μας και τελικά κάναμε αυτό το αυτονόητο που έπρεπε να γίνει για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Είμαι υπερήφανος για σας γιατί με πιστέψατε και πιστέψατε και στον Χρήστο. Δεν ξέρω ποιο πιστέψατε πιο πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για την αλλαγή του τόπου. Δεν θα ασχοληθώ με κανέναν και με καμία, μόνο με τις παραδοξές μας που θα ανοίξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα αύριο το πρωί για το καλό του τόπου και να είστε σίγουροι εγώ αυτά που υποσχέθηκα, τα πιο πολλά βέβαια, γιατί... Όχι, δεν φεύγω τώρα. Μπορώ να φύγω, να σας αφήσω. Αν είναι δυνατόν. Την Παρασκευή
4 φύγω, εσείς θα χάσετε σαν σήμερα. Τα λάβατε υπόψη σας και το εκτιμώ πάρα πολύ γιατί το καταλάβατε ότι ο Παπαδάκος εδώ δεν ήρθε εδώ να πάρει, ήρθε να δώσει, ήρθε να ενώσει, ήρθε να πείσει.